Ανοίγουμε το τρίτο μέρος και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά τη λειτουργία των μουσείων της χώρας, μεταξύ των οποίων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Η πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στις τάξεις αρχαιολόγων της χώρας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Μαρία Μαρή, εκπρόσωπος τοπικού παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Κυρία Μαρή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά να ευχηθώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους του τοπικού παραρτήματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, υπομονή και επιμονή. Ένα θέμα που αφορά βέβαια το σύνολο των αρχαιολόγων πανελλαδικά. Θα επηρεαστεί η ανεξαρτησία των ελληνικών μουσείων, κυρία Μαρή? Ναι, βεβαίως θα... Βεβαίως θα επηρεαστεί. Και για ποιους λόγους? Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Πληροφορηθήκαμε παραμονές των Χριστουγέννων, 22-23 του Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, ότι το θέμα της μετατροπής των 5 εμβληματικών μουσείων της χώρας, όπως είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Εθνικό Μουσείο της χώρας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και το Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Εισήχθη λοιπόν για συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο παραμονές των Χριστουγέννων. Το πληροφορηθήκαμε. Όλα αυτά τα πληροφορηθήκαμε από την τρέχουσα ειδησιογραφία και εμείς σε μια τέτοια κατάσταση που βιώνουμε, σε μια τέτοια περίοδο που βιώνουμε όλοι μας, σε περίοδο πανδημίας, με κλειστά τα μουσεία, με κλειστούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Γεγονός βέβαια που δεν μας ξαφνιάζει, γιατί η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα μας ευνηδιάζει συνεχώς με το να εισάγει στη Βουλή και να ψηφίζονται νύχτα τροπολογίες, όπως είναι αυτή για το άρθρο 45, την αλλαγή του άρθρου 45 του αρχαιολογικού νόμου που αλλάζει τη μουσιακή πολιτική της χώρας, στη συνέχεια το μακροχρόνιο δανεισμό των αρχαίων για 100 χρόνια στην αρχή και μετά τη σύσσωμη κατακραυγή από την πλευρά της αντιπολίτευσης και των φορέων να αναδιπλωθεί και να το κάνει και πάλι, ναι, στα 50 χρόνια, 25 συν 25. Κυρία Μαρή, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Νομικό δηλαδή, πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Να το εξηγήσουμε. Βεβαίως. Ναι. Η κυβέρνηση θεωρεί, η κυρία Υπουργός θεωρεί, θέλει να περάσει το θέμα ως εξής, ότι θα διασφαλιστεί έτσι η διοικητική αυτοτέλεια. Τι σημαίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Διορισμένο διοικητικό συμβούλιο. Δεν ξέρω. Διοικητικό, ναι, συμβούλιο. Διορθώστε. Ακριβώς. Όχι, ναι, μια χαρά τα λέτε. Διορισμένο διοικητικό συμβούλιο. Να πούμε καταρχήν, για να καταλάβει ο κόσμος, πώς λειτουργούν σήμερα τα μουσεία. Τα μουσεία είναι ήδη, αυτά τα 5 εμβληματικά μουσεία, είναι ήδη ανεξάρτητα. Λειτουργούν ως ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες, όμως ανήκοντας στην ενιαία δομή, ανήκουν στην ενιαία δομή του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην είναι αρχαιολογική υπηρεσία δηλαδή. Ακριβώς. Ναι, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, ναι. Δεν ανήκουν στις εφορίες αρχαιοτήτων, αλλά μικρότερα μουσεία, περιφερειακά μουσεία, ανήκουν στις εφορίες. Αυτά δεν ανήκουν. Είναι ήδη ανεξάρτητα. Οπότε έρχεται τώρα να περάσει με αυτό το νομοσχέδιο τη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οπότε τι λέει, σημαίνει... δεν θα είστε πλέον ανεξάρτητοι. Όχι, δεν θα είναι. Ναι. Θα εξαρτιέται η λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου από το εκάστοτε διορισμένο δουσού. Μάλιστα. Απλά τα πράγματα. Τα οποία, μια πράξη που έρχεται αντίθετη, σε αντίθεση με την ίδρυση και λειτουργία των αρχαιολογικών μουσείων ως ιστορικών υπηρεσιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που έχουν να επιτελέσουν ένα σπουδαίο έργο, όχι μόνο στο επιστημονικό επίπεδο,
που είναι τεράστιο το έργο που επιτελούν, έτσι. Ποια όχι χωρία. Μόνο στην προάσπιση και την προστασία των αρχαίων μας, έτσι. Μουσεία, εμβληματικά, εθνικά μουσεία, γιατί ο πολιτισμός είναι εθνικό αγαθό, αυτό λέει και το Σύνταγμά μας, έτσι. Μουσεία που συμμετέχουν σε πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι κέντρα επιστημονικής έρευνας. Το δικό μας το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι κέντρο έρευνας μινωικού πολιτισμού. Κυρία Μαρή, στο ορίστε. Μέτωπο της επισκεψιμότητας και της εξυπηρέτησης των χιλιάδων επισκεπτών, σε αιτήσια βάση, τι θα αλλάξει? Το αν θα συνεχίσουν να επισκέπτονται, τίποτα, γιατί να αλλάξει. Μια χαρά, πληθώρα κόσμου θα τα επισκέπτεται. Όμως, προσέξτε, μία σειρά δράσεων, πολλών δράσεων που σήμερα προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες, θα πάψουν να υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχει δωρεάν εισιτήριο, δεν μπορεί να υπάρχει δωρεάν εισιτήριο, δωρεάν ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί, προσέξτε, θέλουν έσοδα. Θα θέλουν έσοδα αυτά τα μουσεία. Και να πούμε και να τονίσουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν, το Μουσείο της Ακρόπολης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μουσείο της χώρας μας. Στην περίοδο της πανδημίας και όχι μόνο, επιχορηγείται αδρά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί? Τα περιφερειακά μουσεία θα επηρεαστούν, θα υπάρχουν επιπτώσεις στην λειτουργία τους? Βεβαίως. Τα μικρότερα περιφερειακά μουσεία βεβαίως και θα επηρεαστούν. Γιατί τα έσοδα των μεγάλων μουσείων, από τα έσοδα των μεγάλων, μέρος των εσόδων των μεγάλων μουσείων, διοχετεύονται στα μικρότερα. Τα οποία τι θα γίνουν? Λειτουργεί το ταμείο ως ένα ταμείο αλληλεγγύης στα μικρότερα μουσεία, τα οποία είναι επίσης εμβληματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά μουσεία εδώ, του Αγίου Νικολάου, το Μουσείο Μεσαράς, που ευελπιστούμε σε λίγο καιρό θα ανοίξει και αυτό τις πύλες του, το Μουσείο των Χανίων, του Ρεθύμνου, να μιλήσουμε μόνο σε τοπικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν δεκάδες τέτοια σε πανελλήνιο επίπεδο. Μουσεία που, επαναλαμβάνω, εξυπηρετούν με τις δράσεις τους και προάγουν τον πολιτισμό και την εθνική ταυτότητα αυτής της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε, ακόμα πριν να φτάσει στη Βουλή, και έχουμε ανοίξει αυτό το διάλογο για να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα. Αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι νόμος του κράτους, να το τονίσουμε. Βέβαια, όχι, να το ξεκαθαρίσουμε, ένα νομοσχέδιο, μία πρόθεση. Όχι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Όπως και τα άλλα νομοσχέδια που πέρασε και τις τροπολογίες του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν έχει έρθει σε διάλογο, δεν έχει κάτσει να συζητήσει ούτε με υπηρεσιακούς παράγοντες, ούτε με φορείς, ούτε με επιστημονικούς συλλόγους, γιατί δεν αφορά μόνο τους αρχαιολόγους η μετατροπή των νομικών των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γιατί στα μουσεία δεν υπηρετούν μόνο αρχαιολόγοι, υπηρετούν και φύλακες, υπηρετούν συντηρητές. Βέβαια. Και άλλες, πολλές ειδικότητες. Θέλετε να ξεκινήσει και μία διαδικασία διαβούλευσης, έστω και στο Βεβαίως. Και ένα. Βεβαίως. Είναι επιτακτικό. Είναι επιτακτικό και ο σύλλογός μας θα ξεκινήσει και μία καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου, γιατί τον κόσμο τον θέμε στο πλευρό μας. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους αρχαιολόγους, αυτό θα επαναλάβω. Αφορά τον κόσμο, γιατί ο πολιτισμός, θα το επαναλάβω και δεν θα βαρεθώ να το ξαναπώ και να κουραστώ να το πω, ότι ο πολιτισμός είναι εθνικό αγαθό. Και είμαστε εδώ για να φυλάμε θερμοπύλες. Υπάρχει ένας αναβρασμός λοιπόν στις τάξεις των αρχαιολόγων και των συναδέλφων σας και περιμένετε Βεβαίως. Να ξεκινήσει μια διαδικασία προτάσεων, διαβούλευσης. Βεβαίως. Γιατί πέρα από αυτά που σας ανέφερα, για τις δράσεις, τις επιστημονικές, τις ξεναγήσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για όλους. Για όλους, για ομάδες ευάλωτες, για το μαθητικό κόσμο και όχι μόνο. Μουσεία χωρίς αποκλεισμούς. Είναι και το άλλο,
που εμάς μας ταλανίζει. Δεν γνωρίζουμε ποιες αλλαγές θα επιφέρει στις εργασιακές σχέσεις συναδέλφων που υπηρετούν. Είτε αυτοί είναι αρχαιολόγοι, είτε αυτοί είναι φύλακες, είτε αυτοί είναι οι καθαριστές. Γιατί εδώ πέρα θα έχουμε συμπράξεις και με τον ιδιωτικό τομέα και θα έχουμε αναθέσεις φύλαξης, σας λέω εγώ. Μάλιστα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Μάλιστα. Κυρία Μαρή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανάλογα και με τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Και από την Μαρία Μαρή, την εκπρόσωπο βέβαια του Συλλόγου Αρχαιολόγων, Ελλήνων Αρχαιολόγων σε τοπικό επίπεδο.